Τώρα μας κρατάστε το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Είναι ανάγκη να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και ο ελληνικό λαό θα την καταλάβει. Η χώρα μας λοιπόν πρέπει να μπει στην τροχιά μιας νέας εποχής. Συμμετοχή στη νίκη, γιατί αυτή η φωνή είναι φωνή νίκη. Είναι μεγάλη τιμή που αισθάνομαι για την εμπιστοσύνη και την εντολή του ελληνικού λαού. Τεστ, 1-2. Κύριε Γνατιάδη, μπήκατε στην Ελληνική Βουλή μετά τον θάνατο του Άγγελου του Τζέκη, ενός συντρόφου σας συναγωνιστή. Πραγματικά μας συγκλώνησε ο θάνατος του Άγγελου, ο οποίος εκπροσωπούσε στη Βουλή και σαν λαϊκός αγωνιστής, σαν βουλευτής πραγματικά του Κομμουνιστικού Κόμματος, το λαό επάξια, το χάσαμε πρόωρα, άδικα, είχε πάρα πολλά ακόμα να προσφέρει ο σύντροφος. Και το φορτίο που έπεσε στην πλάτη μου από αυτή την άποψη, γιατί ήταν ένας καταξιωμένος αγωνιστής, λαϊκός, και στο κοινοβούλιο και εκτός κοινοβουλίου, ήταν ιδιαίτερα μεγάλο και βαρύ και η ευθύνη. Δεν είμαστε αριστεροί, είμαστε κομμουνιστές. Τι σημαίνει ακριβώς αυτή η φράση που υπόθηκε? Κοιτάξτε, στο προσδιορισμό αριστερός μπορεί να νιώθει οποιοδήποτε λαϊκός άνθρωπος χωρίς να είναι κομμουνιστής. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές δυνάμεις, είναι ένας καθαρά γεωγραφικός προσδιορισμός. Κάποιος είναι αριστερότερα κάποιου άλλου. Εμείς είμαστε κομμουνιστικό κόμμα, έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική που αποσκοπεί. Αυτός είναι και ο σκοπός ίδρυσης εξάλλου του κόμματός μας, στην ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του εκμεταλλευτικού συστήματος που σήμερα πια σαπίζει και πάει την ανθρωπότητα παγκοσμίως στο βάραθρο και οικοδόμηση μιας κοινωνίας όπου η παραγωγή, η άμεση του πλούτου, οι εργαζόμενοι θα έχουν τον πλούτο στα χέρια τους και θα τον κάνουν κουμάντο. Είναι αυτή η απάντηση στην κρίση που βιώνουμε τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα, να αλλάξουμε το σύστημα τελείως? Κοιτάξτε, πολλές απαντήσεις δίνονται σαν απάντηση σε αυτή την κρίση. Αν καλοεξετάσει όμως κανείς τις απαντήσεις, θα δει ότι πίσω από κάθε απάντηση κρύβονται και συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα. Η κρίση, για να ξεκαθαρίσει κανείς μέσα του πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων, πρέπει να ξεκαθαρίσει και το τι είδους κρίση είναι. Είναι, εμείς λέμε ξεκάθαρα, μια κρίση υπερπαραγωγής, υπερσυσσόρευσης κεφαλαίων από παχυλά κέρδη που δημιουργήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Η χώρα μας, για παράδειγμα, είχε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη την τελευταία δεκαετία. Η απόδοση κεφαλαίων ήταν δεύτερη στον κόσμο από άποψη κερδών. Κάποια στιγμή λοιπόν, και ενώ την ίδια περίοδο είχαμε μείωση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, δεν είχαμε αύξηση μισθών, είχαμε αύξηση όριων συνταξιοδότησης, μείωση των συντάξεων, είχαμε παράλληλα μια σειρά περικοπές σε παιδεία και υγεία. Η Τρόικα είχε αντίθετη άποψη. Περιμένετε λιγάκι. Ενώ λοιπόν συνέβαιναν όλα αυτά, έφτασε στο σημείο αυτός ο πλούτος που συσσωρεύτηκε από τα κέρδη να μην επανεπενδυθεί, να μην μπορεί να επενδυθεί με κερδοφόρο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει ένα μέρος να απαξιωθεί, να καταστραφεί, και για να επανακάμψει η κερδοφορία πρέπει να γίνουν τα εξής: να πέσει το κόστος της εργασίας όσο γίνεται πιο χαμηλά και να απελευθερωθούν τομείς επενδύσεων και κερδοφορίας. Αυτό το νόημα έχουν τα μέτρα του μνημονίου, γι' αυτό έγινε το μνημόνιο. Ήταν μέτρα που εξάλλου τα είχαν στο νου τους, τα είχαν στα προγράμματά τους, τα είχε στο σχεδιασμό της η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιταχύνθηκαν. Έτσι όπως σας ακούω να μιλάτε όμως, κάποιος που ακούει όλα αυτά τα κάνει η Τρόικα, θεωρεί δηλαδή ότι μας θέλει μόνο το κακό μας, μόνο δηλαδή να μας απομυζήσει από το εθνικό μας πλούτο. Εγώ δεν είπα ότι τα κάνει η Τρόικα. Αυτά γίνανε, συμφωνούν και οι εγχώριοι επιχειρηματικοί όμιλοι, γιατί έτσι θα επανέλθουν σε υψηλούς ρυθμούς κερδοφορίας. Ήταν επιλογή συνειδητή
για αυτούς, γιατί θα κερδίσουν από όλα αυτά που σας είπα και θα επανέλθουν σε υψηλούς ρυθμούς κερδοφορίας. Γιατί ξεκινήσαμε από το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η κρίση. Τι είναι η κρίση και πώς αντιμετωπίζεται, αυτοί την αντιμετωπίζουν έτσι, μπορούμε να δούμε και πώς θα αντιμετωπιστεί από την σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων. Αυτή η αναρχία στην παραγωγή, η παραγωγή με βάση το καπιταλιστικό κέρδος έφερε την κρίση, άρα αν δεν την αντιμετωπίσεις την αιτία του, το πολύ πολύ την αιτία της, να έχεις στα επόμενα χρόνια μια ανάπτυξη με χαμηλούς μισθούς, με υψηλή ανεργία και δεν πρόκειται να λύσεις κανένα πρόβλημα. Για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, πρέπει να πάρει ο λαός τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια του. Με αυτό που σας είπα πριν, κοινωνικοποίηση, λαϊκό συνεταιρισμό, σχεδιασμό που θα αξιοποιεί όλες τις πρωτοπαραγωγικές δυνατότητες της χώρας και τα κλειδιά της εξουσίας και της οικονομίας να τα έχει στα χέρια του ο λαός με την εξουσία που σας περιέγραψα. Όμως αυτό το πράγμα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στο παρελθόν και δυστυχώς αυτά δεν απόδωσαν έτσι τουλάχιστον όπως έχουμε μάθει στην ιστορία. Για ποιο λόγο δηλαδή ένας νέος τώρα ψηφοφόρος να έρθει να σας ψηφίσει, αφού από τη στιγμή που ξέρει ότι αυτά που λέτε εσείς έχουν γίνει στο παρελθόν, προσπάθησαν να γίνουν και δεν πέτυχαν. Εμείς μελετήσαμε όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά και τη θετική και την αρνητική πείρα της οικοδόμησης του σοσιαλισμού τον 20ο αιώνα. Ναι. Μελετάμε και τις χώρες που έχουν απομείνει με τεράστιες δυσκολίες, με διεθνή προβλήματα. Λοιπόν, η πρόταση η οποία καταλήξαμε και είναι μια σύγχρονη πρόταση εξουσίας παίρνει υπόψη όλη αυτή την πείρα, τα θετικά και τα αρνητικά. Εμείς δεν λέμε ότι ο σοσιαλισμός απέτυχε, γιατί δεν ανατράπηκε εξάλλου με λαϊκές επαναστάσεις. Από τα πάνω έπεσε. Εκείνο που είχε γίνει σε μια πορεία και ενώ είχε φέρει τεράστιες κατακτήσεις, μηδέν ανεργία, υψηλού επίπεδου παιδεία, υγεία, πρόνοια, πολιτισμό, αθλητισμό για το λαό, αντιμετώπιση του προβλήματος της κατοικίας. Δεν είχαμε αστέγους. Από ένα σημείο και μετά, επειδή ακριβώς μπήκανε στοιχεία της αγοράς, επειδή οι επιχειρήσεις άρχισαν, ενώ ήταν κρατικές, να λειτουργούν με βάση τα κριτήρια του κέρδους, οι διευθυντές, στην ουσία κάποιοι από αυτούς κρύβανε παραγωγή, αναπτυχθήκαν τα φαινόμενα της μαύρης αγοράς, ο κόσμος πληρώνονταν, είχε χρήμα, αλλά λοιπόν, αναπτύχθηκαν φαινόμενα καπιταλισμού και κάποια στιγμή αυτοί, σιγά σιγά πολλαπλασιάστηκαν με λάθος πολιτικές αποφάσεις στο όνομα της αντιμετώπισης των προβλημάτων του κεντρικού σχεδιασμού. Παράλληλα, δυνάτησε ο εργατικός λαϊκός έλεγχος που σας έλεγα πριν, πήρε τυπικό χαρακτήρα και γι' αυτό και ο λαός στο τέλος αντιμετώπισε, ενώ είχε κάποιες κατακτήσεις, αντιμετώπισε ελπίζοντας ότι κάτι καλύτερο θα έρθει με την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς. Όμως τα πράγματα και για αυτούς τους λαούς, από ό,τι είδατε, πήγανε χειρότερα. Λαθρομετανάστευση. Καταρχήν, για το ΚΚΕ, αυτό υπάρχει ως πρόβλημα και αν ναι, ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του? Κοιτάξτε, για να δει κανείς, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Αλλά είναι ένα πρόβλημα που για να το αντιμετωπίσεις πρέπει να δεις πριν απ' όλα τις αιτίες του. Πάρα πολλοί από αυτούς που έρχονται σήμερα στη χώρα μας είναι εξαιτίας των συνθηκών με τις οποίες είναι δεσμευμένη η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το Δουβλίνο 2 και την Σέγγεν, να εγκλωβίζονται στη χώρα μας και να μην μπορούν να φύγουν. Τι θα τους κάνουμε εμείς τώρα αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ωραίες θα τους δώσουμε θα τους δώσουμε χαρτιά, ούτως ώστε να ξέρουμε ποιοι είναι, για να μην αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της εγκληματικότητας και της παρανομίας. Θα τους δώσουμε χαρτιά για να ταξιδέψουν στις χώρες που θέλουν του προορισμού και σαν χώρα δεν θα συμμετέχουμε στους συμπεριαλιστικούς πολέμους όπως κάνουμε μέχρι τώρα, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Γιουγκοσλαβία, στη Λιβύη, με νύχια και με δόντια, για να κερδίζουν, ξέρετε ποιοι, και από αυτή την άποψη, κάποιοι Έλληνες που θα πάνε να επενδύσουν σε αυτές τις χώρες, να πάρουν ένα μερίδιο της βίας από την καταλήστευση των χωρών και των λαών αυτών των χωρών. Στη Βουλή κάνατε μία επερώτηση για ένα μείζον θέμα εδώ της περιοχής, για τις κεραίες δίπλα στο σχολείο της Αγίας Τριάδας. Όπως γνωρίζετε το θέμα, αυτές οι κεραίες έχουν κριθεί παράνομες και κατεδαφιστές από την πολεοδομία. Για 4 μήνες περιφέρεια μαζί με το Δήμο ρίχναν ο ένας τον άλλο τον μπαλάκι των ευθυνών και δεν έγινε τίποτα. Και ήρθε μέχρι προχθές ένα χαρτί που έλεγε ότι ναι μεν, γκρεμίστετες, αλλά άλλαξε ο νόμος. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δείχνει
και την κατεύθυνση της πολιτικής, ότι και αυτά τα προβλήματα είναι προβλήματα πολιτικής. Έχουμε μία και τρόπο ανάπτυξης, να θέλετε, μία ανάπτυξη που στηρίζεται στο κέρδος πριν από όλα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δεν ενδιαφέρει την κάθε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας αν η τοποθέτηση των κεραιώντες βλάφτει ή δεν βλάφτει τους περίοικους. Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να έχει χαμηλό κόστος και γρήγορο κέρδος. Και όλη η στάση και του Δήμου και της Περιφέρειας, αλλά και η αλλαγή της νομοθεσίας που έχει χαλαρώσει προς το χειρότερο τις προδιαγραφές, δείχνει ότι στηρίζει αυτό το κέρδος σε βάρος της υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων και των εργαζομένων. Είναι πανελλαδικό το φαινόμενο. Δεν διστάζουν να τις τοποθετούν ακόμα και πάνω από παιδικούς σταθμούς ή δίπλα σε σχολιά. Εμείς λέμε ένας τρόπος υπάρχει για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Ο λαϊκός ξεσηκωμός που θα τους γκρεμίσει κάθε προσπάθεια να επιβαρύνουν την υγεία του, θα την κάνει αδύνατη να εφαρμοστεί στην πράξη. Γίνεται όμως. Αλλά για να λυθεί οριστικά το ζήτημα πρέπει να αλλάξουν και τα κριτήρια της ανάπτυξης. Και αυτό οριστικά γίνεται έτσι. Είναι τελικά το κουκουέ η μπάγκερ Μονάχου, έτσι όπως το εκφράστηκε από την Γενική Γραμματέα? Κοιτάξτε, εμείς λέμε σήμερα στο λαό ότι με μια έννοια δεν ταυτιζόμαστε με η Μπάγκερ Μονάχου. Είναι εκτός από το θέαμα που βλέπουμε, μια επαγγελματική ομάδα, είναι μια καπιταλιστική επιχείρηση όπως γνωρίζετε, που έχει τεράστια κέρδη μέσα από τις διαφημίσεις, μέσα από το επίσημο και τον ανεπίσημο τζόκο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εκείνο που λέμε εμείς σήμερα στο λαό από την άποψη της τακτικής είναι ότι πρέπει να υπερασπιστεί με νύχια και με δόντια, και αυτό λέμε για την επόμενη των εκλογών, δυνατό κουκουέ για να αναθερήσει το κίνημα ό,τι του έχει απομείνει, να κρατήσει δηλαδή γερή άμυνα, και αυτό γίνεται με λαϊκή οργάνωση και αγώνα, στην οποία η ενίσχυση του ΚΚΕ μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά. Το έχει δείξει η στάση του εξάλλου όλα τα προηγούμενα χρόνια, στους τόπους δουλειάς, στα εργοστάσια, μέσα και έξω από τη Βουλή, στις λαϊκές γειτονιές, παντού. Αλλά παράλληλα να κερδίσει και κάτι, όμως την ίδια στιγμή πρέπει να αντεπιτεθεί για να πάρει τον πλούτο που παράγει στα χέρια του, να πάρει τον πλούτο και την εξουσία. Αυτό του λέμε, και από αυτή την άποψη υπάρχει ένας παραλληλισμός όπως το είπατε. Στην 7η Μαΐου, επειδή το σκηνικό είναι πάρα πολύ ρευστό και υπάρχει επίσης η πιθανότητα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία να μην συγκεντρώσουν καν το 40% αυτό που θα τους δώσει μια συγκυβέρνηση, το ΚΚΕ, όπως και τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα, δεν μπορεί να αδράξει αυτή την ευκαιρία και όλοι μαζί να κάτσουν να συνεργαστούν και να προκύψει ενδεχομένως και μία κυβέρνηση συνεργασίας με όλα αυτά τα αριστερά κόμματα, ενδεχομένως ακόμα και με κάποιους άλλους που θα θέλουν να συμμετάσχουν? Υπάρχει αυτό? Στο παρελθόν έχει γίνει. Είχε γίνει το 89. Γίνεται τώρα. Η πείρα από τη συνεργασία του συνασπισμού της αριστεράς και της πρώτου 1989 για μας είναι αρνητική πείρα. Ήταν μια, κάτω και από τις εξελίξεις που υπήρχαν και παγκοσμίως εκείνη την περίοδο, και την πίεση αλλά και την ισοκομματική διαπάλη που υπήρχε, έγινε μέσα από το συνασπισμό μια προσπάθεια διάλυσης του ΚΚΕ που πραγματικά ήταν το αποκούμπι των εργατικών λαϊκών αγώνων. Ας έρθουμε όμως στο σήμερα. Δεν υπάρχει προγραμματική βάση, γιατί όλοι αυτοί θέλουν και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι και μέσα στο ευρώ, και δεν μιλάνε για την ανάγκη κοινωνικοποίησης των επιχειρηματικών ομίλων. Επομένως θέλουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτά. Το κοροϊδεύουν δηλαδή το λαό. Και να σας πω και κάτι. Είναι αναξιόπιστες οι πολιτικές δυνάμεις που προτείνουν τέτοιου είδους κυβέρνηση. Αυτές οι πολιτικές δυνάμεις, χώρια που ψήφισαν το Μάστρικ, που οδήγησε σε αυτή την πορεία της ανάπτυξης, της εσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει μεγάλη ευθύνη μαζί με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης για το σημείο στο οποίο φτάσαμε σήμερα. Αυτές οι δυνάμεις οι ίδιες, πέρα ότι αποδέχονται και όλο το πλαίσιο το καπιταλιστικό, λένε στην πράξη συνεργάζονται
με τις δυνάμεις που, του ΠΑΣΟΚ στο συνδικαλιστικό κίνημα που βάζουν πλάτη στο τσάκισμα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων στους χώρους δουλειάς, υπογράφουν συμβάσεις με μειωμένες αποδοχές, προσπαθούν συμμαχώντας με αυτές τις δυνάμεις να βγάλουν εκτός κινήματος και οργάνων κινήματος το ΠΑΜΕ και τους κομμουνιστές, και έχουν συνεργαστεί ακόμα και με το ΛΑΟΣ για να μην βγει κομμουνιστής δήμαρχος. Είναι δυνατόν να έχουν την παραμικρή, τη στοιχειώδη αξιοπιστία που μπορεί κανείς να τους εμπιστευτεί σε μια συνεργασία, ακόμα και αν αποδεχότανε όλα τα άλλα? Σας φοβίζει η είσοδος της Χρυσής Αυγής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Εμείς λέμε στο λαό, ιδιαίτερα στην νεολαία και στους εργαζόμενους, ότι πρόκειται για μια ναζιστική ουσιαστικά συμμορία που πουλάει τσαμπουκά και κούφιο ψευτοπατριωτισμό. Είναι γέννημα, θρέμα του συστήματος. Δίνεται συνέντευξη σε μια διαδικτυακή τηλεόραση, Web TV. Είναι ένα γέννημα, θρέμα της τεχνολογίας. Στο ΚΚΕ τα πάτε καλά εσείς με την τεχνολογία? Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα με το Facebook και με όλα αυτά. Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζετε, είμαστε το πρώτο κόμμα που έκανε ιστοσελίδα και ριζοσπάστηση. Είσαι νεαρός και δεν το ξέρετε αυτό. Η πρώτη εφημερίδα που βγήκε στο διαδίκτυο, βεβαίως. Και αξιοποιούμε, έχουμε και διεθνείς κόμβους, το SolidNet, και περιοδικά και τις θέσεις μας μπορεί να τις βρει και οπτικό, ακουστικό υλικό ακόμα στο διαδίκτυο, και βεβαίως χρησιμοποιούμε την τεχνολογία σε όλες τις μορφές. Τι λέμε όμως? Εμείς λέμε για το Facebook, παραδείγματος χάρη, το εξής, ότι δεν ξέρεις ποιο είναι το πρόσωπο που είναι από πίσω, που σου βάζει μια υπογραφή και φέρεται ως τέτοιος, όπως και πολλές ιστοσελίδες. Εκεί εφιστούμε την προσοχή, πριν απ' όλα των εργαζομένων. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Στο έργο, στην εκστρατεία σας βασικά, αν και δεν νομίζω η επιτυχία πρέπει να είναι του λαού. Η επόμενη μέρα των εκλογών πρέπει να είναι τέτοια, με δυνατό του λαού, το ΚΚΕ πανίσχυρο και όσο γίνεται πιο χαμηλά τα κόμματα του κεφαλαίου, και να μην σκορπίσει η ψήφος όσους στάζουν εύκολες λύσεις, αυταπάτες δηλαδή, και κοροϊδεύουν το λαό. Ο λαός πρέπει να είναι στον αγώνα πιο αποφασιστικά, να γίνει πραγματικά ο πρωταγωνιστής. Έτσι το θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.